Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Σήμερα είναι Παρασκευή 15 Νοεμβρίου και φυσικά εμείς είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για τον αθλητισμό, για να προάγουμε όπως κάνουμε πάντα το αθλητικό ιδεώδες. Το αθλητικό ιδεώδες που σύμφωνα με τους προγόνους μας είναι το σύνολο των αρχών και των αξιών με τις οποίες ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός εμπλούτησε τον αθλητισμό, προάγοντάς τον σε μέσο εξάσκησης του σώματος, καλλιέργειας του πνεύματος, εξευγενισμού της ψυχής και σύσφιξης των ανθρωπινών σχέσεων. Μέσω αυτής της εκπομπής έχουμε παρουσιάσει συλλόγους, έχουμε παρουσιάσει αθλητές που έχουν πετύχει σπουδαία πράγματα, αλλά νομίζω ότι σημαντικό είναι να προάγουμε και να προβάλλουμε τις τοπικές αυτοδιοικήσεις όλης της Κεντρικής Μακεδονίας και ιδιαίτερα της πόλης μας της Θεσσαλονίκης. Σήμερα είναι η σειρά του Δήμου Πηλέας Χορτιάτη. Μαζί μου είναι η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου, η κυρία Ανατολή Κωνσταντινίδου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς, τις φίλες τηλεθεάτριες, τηλεθεατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τη δυνατότητα που μας δίνεται να ενημερώσουμε όχι μόνο τους συμπολίτες μας αλλά και όλους τους κατοίκους Θεσσαλονίκης για το τι συμβαίνει όσον αφορά τα θέματα αθλητισμού στο Δήμο Πηλέας Χορτιάτη. Κυρία Κωνσταντινίδου, πριν ξεκινήσουμε, καταρχάς συγχαρητήρια και για τη θέση σας αλλά και για την εκλογή σας στις εκλογές του πριν λίγο μηνών του Μαΐου. Θα ήθελα να σας ρωτήσω να μου πείτε δύο λόγια για την ανανέωση της θητείας του Δημάρχου του κ. Κατετζίδη και του συνδυασμού σας κατ' επέκταση, που πήρατε εντολή από τους δημότες για άλλη μία θητεία. Ήταν μια ξεκάθαρη λαϊκή εντολή με ένα πάρα πολύ υψηλό ποσοστό, νομίζω το υψηλότερο σε όλη την Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι κάτι γίνεται καλά στο Δήμο Πηλέας Χορτιάτη, κάτι κάνει τόσο καλά όλη η διοίκηση, το οποίο το έχει αναγνωρίσει ο κόσμος και γι' αυτό το λόγο μας έδωσε αυτό το υψηλό ποσοστό. Εμείς το στοίχημα είναι καθημερινό. Αντιμετωπίζουμε καθημερινά τα προβλήματα των συμπολιτών μας, γιατί ξέρετε, η τοπική αυτοδιοίκηση, η ουσία όλης αυτής της έννοιας είναι ότι να προσπαθείς να επιλύεις και να βελτιώνεις την ποιότητα ζωής των συμπολιτών σου. Νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει από το 2010 που εγώ συστρατεύομαι με αυτή την ομάδα, τη δύναμη ενότητας με δήμαρχο τον Ιγνάτιο Καϊτεζίδη. Τώρα είναι η τρίτη θητεία η δική μου προσωπική που είμαι εκλεγμένη. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη και περήφανη που ο δήμαρχος μου εμπιστεύτηκε αυτή τη θέση του Αντιδημαρχίας Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, γιατί είναι ένα πολύ ζωντανό κύτταρο. Έχει να κάνει με νέους ανθρώπους πρωτίστως και είναι με τομείς τους οποίους νομίζω χρειάζεται ιδιαίτερη ενδιαφέροντος και φροντίδας, αν θέλετε, από εμάς. Γιατί καλό είναι να ασχολούμαστε και με τα οικονομικά και με τα θέματα της καθαριότητας, αλλά αυτό το οποίο λείπει αυτή τη στιγμή στους συμπολίτες μας, για να ξεφύγουν, αν θέλετε, από όλη αυτή τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν με τα οικονομικά τους προβλήματα στο σπίτι, τις οικογένειές τους, είναι μία διέξοδο μέσω των αθλητικών δραστηριοτήτων, μέσω των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Βέβαια, εμένα αυτά είναι μία δεύτερη, αν θέλετε, θητεία, γιατί είχα τη χαρά να την υπηρετήσω και το 2014 και 2016, μια πολύ πετυχημένη θητεία με ένα πλούσιο έργο. Ευελπιστώ και το επόμενο διάστημα να φαντώ αντάξια της εμπιστοσύνης τόσο των ανθρώπων που με επέλεξαν και με τίμησαν για τρίτη φορά, γιατί αυτή είναι η οποία σου δίνει τη δυνατότητα να βρίσκεσαι στο Δήμο Πηλέας Χορτιάτη και να τον εκπροσωπεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, τόσο και το Δήμαρχο που με επισκεφτήκε για ακόμα μία φορά αυτή τη θέση. Ξεκάθαρα, η θέση σας είναι δύσκολη. Η θέση της Αντιδημαρχίας Αθλητισμού δεν είναι καθόλου εύκολο το έργο που έχετε να επιλύσετε υπό αυτή την έννοια. Τα μανίκια έχουν ήδη σηκωθεί για να ξεκινήσετε το έργο και το πλάνο σας. Πάντα είναι σηκωμένα τα μανίκια και να σας πω, υπάρχει και διάδραση. Και όλα είναι από την οπτική που τα βλέπεις. Δηλαδή, όντως είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι, γιατί σκεφτείτε ότι έχει να κάνει με τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και την νεολαία. Τρία διαφορετικά πράγματα που πρέπει να συντονιστούν, να συγχρονιστούν. Δόξα τω Θεώ όμως, μέχρι τώρα όλα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Υπάρχει και ένα πάρα πολύ καλό επιτελείο, γιατί δεν είναι μόνο η κεφαλή που δίνει τις εντολές για να γίνει το οτιδήποτε. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, πρέπει να έχει και μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Και εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα και στην Αντιδημαρχία Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Δόξα τω Θεώ, υπάρχει ένα πολύ καλό δυναμικό συνεργατών που βοηθούν ώστε να γίνονται πολύ πιο ταχύτερα οι διαδικασίες. Γιατί ξέρετε, αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε δυστυχώς στην Ελλάδα είναι η γραφειοκρατία. Μπορεί ο αντιδήμαρχος, στην προκειμένη περίπτωση, εγώ να έχω πάρα πολύ καλή διάθεση, να έχω, αν θέλετε, ιδέες, πρωτότυπες, καινοτόμες, να κάνω συμπράξεις με άλλους συλλόγους εκτός του Δήμου, με κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρ' όλα αυτά, όμως, να υπάρχει μια γραφειοκρατία που πρέπει γρήγορα, αν θέλετε, να επικυραστεί για να μπορέσουμε να την επιλύσουμε. Ευτυχώς, όμως, όλα αυτά τα κάνουμε γρήγορα. Κυρία Κωνσταντινίδου, το πλάνο σας ποιο είναι για τον αθλητισμό αλλά και για τον πολιτισμό και την νεολαία? Δεν θέλω να αναφερθούμε μόνο στο κομμάτι του αθλητισμού, αν και είμαστε αθλητική εκπομπή. Θέλω να μιλήσουμε και
για τον πολιτισμό και την νεολαία, που είναι δύο πολύ σημαντικά κομμάτια και για τον Δήμο σας. Το επόμενο διάστημα έχουμε πραγματοποιήσει, έχουμε έτσι στο πρόγραμμα, θέλει στο καλεντάρι, μία σειρά πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων. Όσον αφορά το κομμάτι των αθλητικών, αυτό το οποίο είναι πολύ έτσι μεγάλο και είναι ένα στοίχημα για μας κάθε φορά, όσον αφορά για την συμμετοχή των αθλουμένων, διότι έχει να κάνει και με φιλανθρωπικό σκοπό, είναι το Πανόραμα Charity Fund Run, που είναι ο αγώνος δρόμου στο Πανόραμα, που το συνδιοργανώνουμε με την ομάδα του Στίβου Λέοντες, του Πανοράματος. Έχουμε και τα αντίστοιχα πλάνα από προηγούμενες διοργανώσεις. Πολύ ωραία, χαίρομαι που τα δείχνετε. Και σε συνεργασία με το ΣΕΓΑ. Την προηγούμενη φορά ήταν περίπου 3.000 αθλητές που συμμετείχαν. Φέτος ευελπιστούμε να ξεπεράσουμε αυτόν τον αριθμό, διότι ο σκοπός είναι φιλανθρωπικός, είναι πάρα πολύ ωραίο. Στηρίζουμε τη Λάμψη, τα παιδιά της Λάμψη, την Αντιρίδα και φέτος για πρώτη φορά και τη Στοργή. Με ένα πλάνο, θέλετε, ή την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου ή την 1η του Απριλίου, δεδομένου και των καιρικών συνθήκων, γιατί στην Ελλάδα, ξέρετε, η άνοιξη είναι λίγο ιδιαίτερη. Οπότε, ανάλογα με το πότε είναι καλύτερος ο καιρός, τότε λοιπόν θα πραγματοποιηθεί και ο αγώνας δρόμου. Σε μια πρώτη φάση έχουμε αυτόν τον αγώνα. Επίσης όμως, έχουμε πάρα πολλούς αθλητικούς συλλόγους στο Δήμο μας, με τους οποίους συνεργαζόμαστε εξαιρετικά. Το επόμενο διάστημα, στις 15 Δεκεμβρίου, ο Σύλλογος Πυλή διοργανώνει και αυτός έτσι μια πολύ καλή, έναν ωραίο αγώνα δρόμου στην Πυλαία, που γίνεται υπό την αιγίδα μας. Και καλό είναι να όσοι θέλουν αυτή τη στιγμή και μας ακούν, να δηλώσουν συμμετοχή, διότι γίνεται μέσα στο στενό πλαίσιο των ορίων του Δήμου. Το περιθώριο μέχρι πότε είναι, για να το γνωρίζει και ο κόσμος? Νομίζω τώρα υπάρχει μέχρι και την επόμενη εβδομάδα, μπορεί κάποιος να δηλώσει. Αν και την τελευταία στιγμή, όποιος θέλει να αγαπάει τον αθλητισμό και στην Ελλάδα. Δεν είναι θέμα Ελλάδας. Νομίζω ότι κάποια στιγμή, ξέρετε, ότι μπορεί τελευταία στιγμή να το έμαθε κάποιος και να θέλει να συμμετέχει. Νομίζω ότι θα του αρνηθεί κανένας από το συγκεκριμένο σύλλογο. Επίσης τώρα, επειδή είμαστε και κοντά στα Χριστούγεννα, έχουμε κλείσει τις χριστουγεννιάτικες μας εκδηλώσεις. Θα έχουμε ένα πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα. Πάντα με επίκεντρο το παιδί, διότι αυτές οι εκδηλώσεις, οι γιορτές των Χριστουγέννων έχουν να κάνουν με τα παιδιά και λόγω του ότι τα σχολεία θα είναι κλειστά και θέλουμε να τους δώσουμε έτσι την δυνατότητα να παρακολουθήσουν όμορφες και ουσιαστικές και ποιοτικές θεατρικές παραστάσεις, κουκλοθέατρο, θα έχουμε πολύ ωραίες έτσι face painting. Γενικά θα είναι μαγικά Χριστούγεννα, λέμε στο Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη, αυτός θα είναι ο τίτλος. Θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα επίσημα το πρόγραμμα με τις ώρες, με τις εκδηλώσεις μας, ώστε να μπορέσουν και οι συμπολίτες μας, αλλά και όλοι αυτοί που θα επισκεφθούν την πόλη μας, να έρθουν να παρακολουθήσουν τις δράσεις μας. Επίσης, στο επόμενο έτσι, πολύ κοντινό μας διάστημα, έχουμε δύο πολύ ωραίες συναυλίες. Αφιέρωμα σε πολύ γνωστούς συνθέτες και στιχουργούς από τον Σύλλογο των Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, όπου η κυρία Μερόπη Κόπτση θα προστοστατήσει όλο αυτό το θεατρικό δρόμενο. Είναι υπό την αιγίδα τη δική μας και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί θέλουμε να φιλοξενούμε τέτοιου είδους εκδηλώσεις που να φέρουν σε επαφή τους συμπολίτες μας με ανθρώπους των τεχνών και των γραμμάτων. Πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο διάστημα μια πάρα πολύ μεγάλη συναυλία με τον κύριο Χατζή, που την απόλαυσαν όλοι οι συνδημότες μας. Μας ταξίδεψε σε άλλες εποχές. Σε εμάς, βέβαια, που είμαστε νεότεροι, μας έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσουμε αυτό το είδος της μουσικής. Θέλω να πω ότι γενικότερα είμαστε σε μια διαδικασία αναζητήσεων και συμπράξεων, ώστε να πραγματοποιούμε ωραίες εκδηλώσεις για τους συμπολίτες μας. Πάντα αυτό που λέω είναι ότι το προσφέρουμε δωρεάν. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες και θέλουμε να μην, αν θέλετε, φορτίζουμε τον οικονομικό προϋπολογισμό των συμπολιτών μας και με το κομμάτι των εκδηλώσεων. Από την άλλη, προσπαθούμε να συντηρήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τις αθλητικές μας εγκαταστάσεις και τις υποδομές. Αυτό που έχουμε καταφέρει και νομίζω το αναγνωρίζουν όλοι, είναι ότι έχουμε φέρει τον αθλητισμό σε κάθε γειτονιά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε αθλητικά κέντρα σε κάθε περιοχή, σε κάθε δημοτική ενότητα. Και σε όποια δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή αν θεωρήσουμε ότι δεν υπάρχει, γιατί κάποιοι θα πούνε μα στη δημοτική ενότητα Χορτιά, τι δεν έχει. Όντως, το επόμενο διάστημα έχει δημοπρατηθεί, είναι στη διαδικασία να δημιουργηθεί ένα πολύ και καλό έτσι, αθλητικό κέντρο για τα παιδιά και όχι μόνο τη περιοχή εκείνη. Και λέω πάντα τα παιδιά, γιατί νομίζω ότι ο πολιτισμός και ο αθλητισμός πρέπει να λειτουργεί σαν κυψέλη, σαν κοιτίδα, αν θέλετε, ώστε οι νέοι να μπορέσουν να απεγκλωβιστούν από τις νέες τεχνολογίες,
που ναι, μένω σε έναν βαθμό είναι πάρα πολύ χρήσιμες και μας έχουν εξυπηρετήσει, νομίζω, πάρα πολύ όλους μας. Έχουν διευκολύνει τη ζωή μας, αλλά από την άλλη έχουν κάνει πάρα πολύ νοχελικά τα παιδιά. Με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ αύξηση της παχυσαρκίας και πολλά άλλα προβλήματα εξάρτησης που τα βλέπουμε και καθημερινά στην τηλεόραση. Και ο αθλητισμός άλλωστε είναι υγεία. Κυρία Κωνσταντινίδου, επειδή έχουμε ανοίξει πάρα πολλά θέματα και θέλω να τα συζητήσουμε, θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για να έχουμε χρόνο να συζητήσουμε τα πάντα στη συνέχεια. Τα πάντα για το Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη, στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος του αθλητικού ιδεώδους.